Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Λίγες μέρες απομένουν για το επόμενο Eurogroup και η κυβέρνηση πλέον δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών, ιδίως μετά τις τελευταίες δηλώσεις της Christine Lagarde. Η μόνη πρόταση στο τραπέζι των συζητήσεων για την ελάφρυνση του χρέους, αυτή του Σόιμπλε. Μαζί μας ο Εμίλιος Περδικάρης. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έτσι είναι. Φαίνεται ότι η μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι η πρόταση του Wolfgang Schäuble, μια πρόταση την οποία πέριψε η ελληνική πλευρά στο προηγούμενο Eurogroup, στο Eurogroup που είχε διεξαχθεί στις 22 Μαΐου. Τι προοπτικές υπάρχουν? Αυτό είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Και είναι άγνωστο διότι εξελίσσεται ένα μπραντεφέρ, ένα παρασκηνιακό μπραντεφέρ ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι καν μπραντεφέρ, διότι δεν είναι μόνο δύο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα με τους δανειστές, αλλά ως γνωστόν είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τη Γερμανία και κατ' επέκταση και την Ευρώπη που παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Αυτό που προκύπτει και από την χθεσινή ενημέρωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Οικονομικών είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας με διάθεση να αποδεχθεί μία πρόταση, όποια και αν είναι αυτή, αρκεί να εξασφαλίζει έναν και μόνον όρο, την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό διότι θα ανοίξει το δρόμο για την έξοδο στις αγορές, κάτι το οποίο αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και χθες αυτή τη συνεδρίαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως αυτό έχει προκαλέσει μια ανησυχία στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως στους βουλευτές, οι οποίοι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, έχουν κληθεί και ψήφισαν ένα πολύ σκληρό πακέτο μνημονιακών μέτρων, βλέποντας αυτή τη στιγμή να υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο ενός οριστικού ναυαγίου για το χρέος την επόμενη εβδομάδα στο Eurogroup και ενδεχομένως και στη Σύνοδο Κορυφής μία εβδομάδα αργότερα, αν η ελληνική πλευρά αποφασίσει να θέσει το ζήτημα, να το πάει μέχρι εκεί, έχοντας, όπως λένε οι πληροφορίες, και την υποστήριξη της Γαλλίας και του Μανουέλ Μακρόν. Απομένει να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Ο στόχος όμως παραμένει, όπως λένε τουλάχιστον κυβερνητικά στελέχη, καθαρή λύση με την έννοια ότι ακόμα και σε αυτήν την πρόταση Σόιμπλε, η οποία ήταν κάτι που δεν μας ικανοποίησε πριν από 20 μέρες, θα υπάρχουν τεχνικές διατυπώσεις, βελτιώσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα επιτρέψουν αυτόν τον όρο της ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και βεβαίως οτιδήποτε άλλο μπορεί να εκλειφθεί ως θετικό για την ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή. Βασικός στόχος επίσης σε ό,τι αφορά το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας είναι να τελειώνουμε οριστικά πια με την αξιολόγηση και να πετύχουμε την εκταμείευση της δόσης. Κάτι για το οποίο η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και τις επόμενες ημέρες και τυπικά θα κλείσουν και τα τελευταία προαπαιτούμενα.